ο φόρος αίματος στην άσφαλτο είναι αδυσόπιτος. Πριν καν στεγνώσουν τα δάκρυα για το χαμό του 39χρονου Γιάννη από Κορονιωτάκη, που τραυματίστηκε θανάσιμα σε τροχαίο στην παραλιακή λεωφόρτα ξημερώματα της Κυριακής, ένας ακόμη άνθρωπος έχασε στην Κρήτη τη ζωή του. Το νεότερο θύμα είναι ένας ηλικιωμένος, ο οποίος παρασύρθηκε από γιο ταχύ που οδηγούσε Βρετανός τουρίστας στην επαρχιακή οδό Ταυρονίτη Παλαιόχωρας, στο ύψος της Νερατζιάς. Ο 76χρονος διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, με τα θύματα της ασφάλτου στην Κρήτη για το 2024 να ανεβαίνουν στα 45. Ο θάνατος του ηλικιωμένου άντρα σημειώθηκε λίγες μόλις ώρες πριν την κηδεία του άτυχου Γιάννη από το Ρέθυμνο, που έχασε τόσο άδικα τη ζωή του σε τροχαίο στον παραλιακό δρόμο. Το βίντεο από το τροχαίο προκαλεί σοκ. Με τη μηχανή που οδηγούσε ο άτυχος 39χρονος επί της οδού Σοφοκλή Βενιζέλου, να φαίνεται ξεκάθαρο ότι φεύγει από τον έλεγχο και ανεβαίνει στο πεζοδρόμιο, με τραγικό αποτέλεσμα την πτώση και το θανάσιμο τραυματισμό του. Άκουσα ένα μπαμ και ήρθα εδώ με τα μάξι να δω τι έγινε. Αυτό. Τον είδα live. Δεν μπορούσα να το κοιτάξω. Τι άκουσα. Δεν τα μπορώ εγώ αυτά. Απλά πήγα να βοηθήσω. Είδα ότι ήταν νεκρός. Με τα θανατηφόρα τροχαία να μετρούν τα 45 θύματα στο νησί, πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο εννιάμηνο του έτους, καθίσταται σαφές πως το 2024, παρά τις δεσμεύσεις για μέτρα και έργα, είναι μια από τις χρονιές με τα περισσότερα θύματα. Με τη δραματική πραγματικότητα των αριθμών για τα θύματα να σοκάρει, πιο σοκαριστική ακόμη είναι η προσέγγιση πολιτών ότι συχνά, λόγω των συνθήκων που επικρατούν στους δρόμους του νησιού, νιώθουν ότι ζουν από τύχη. Ένα ακόμη τροχαίο στη Νέα Λικαρνασσό το πρωί της Κυριακής σημειώθηκε σε ένα από τα δύο σημεία που τα τροχαία είναι καθημερινή υπόθεση. Και θανατηφόρα ατυχήματα συγκεκριμένα. 4 θανατηφόρα ατυχήματα σε εκείνο το συγκεκριμένο σημείο. Οι συμβολές της Ικάρου με την Ηροδότου και την Αρτεμισίας θυμίζουν συγκρουόμενα, αφού στη μία περίπτωση, για κάποιο λόγο που κανείς δεν μπορεί να υπολογίσει, τα οχήματα περνούν αδιακρίτως και συνεχώς με κόκκινο. Και δεν είμαι αυτός που θα δώσει τις λύσεις. Θα πρέπει να το μελετήσουν όμως. Δεν μπορεί. Αυτό συμβαίνει, ξέρετε, από το 16 έχω ενημερώσει την τροχιά. Στην άλλη περίπτωση, ο φωτεινός σηματοδότης για τους πεζούς ανάβει πράσινο μόνο για 6 δευτερόλεπτα και πάντως ταυτόχρονα με το πορτοκαλί φανάρι για όσους θέλουν να στρίψουν προς το δρόμο που είναι πράσινο για τους πεζούς. Έχω ενημερώσει φίλους ότι προσέξτε, όταν περνάτε από το φανάρι δεν σας λαμβάνω υπόψη. Δεν μπορώ να κρατάω τα εγγόνια μου και να κινδυνεύω. Το ίδιο επικίνδυνο σκηνικό επικρατεί και στη Θερίσου, στη συμβολή με τη Μήνος. Με τους κατοίκους να εξηγούν ότι δεν προλαβαίνουν να καλούν ασθενοφόρα και τροχαία για τα ατυχήματα που σημειώνονται. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι συμβαίνει με την παραβίαση κόκκινου σηματοδότη εδώ. Φταίει η κακή μας κεφαλή. Το αιματηρό τρίγωνο του Ηρακλείου συμπληρώνει η παραλιακή λεωφόρος που συγκαταλέγεται ανάμεσα στους δρόμους με τα περισσότερα τροχαία και δυστυχώς θανατηφόρα. Εδώ κάτι δεν πάει καλά. Έχουμε δεκάδες νεκρούς στην παραλιακή, στην Αμουδάρα, στο Γάζι. Και δυστυχώς δεν κινητοποιείται κανείς. Είτε λόγω κακού οδικού δικτύου, είτε λόγω νοοτροπίας, είτε λόγω κίνησης ή ακόμη και οδικής παιδείας, ο θρήνος των απολειών είναι καθολικός και πέρα για πέρα πραγματικός, απαιτώντας όχι δεσμεύσεις και λόγια, αλλά πράξεις και μέτρα για να μην χάνονται τόσοι άνθρωποι στην άσφαλτο.